Ο, διαβίτης της γεωμετρίας κυνηγάει τη μαθήτρια, λοιπόν, που δεν μπορεί να κοιμηθεί και τη λύση τη δίνουμε εμείς. Για να δούμε τι γίνεται στη Βραζιλία, στη χώρα των Μπαλαδόρων. Είναι όλοι τους αποτυχημένοι ποδοσφαιριστές. και η διαφήμιση λέει ότι επειδή δεν μπορούν όλοι οι Βραζιλιάνοι να γίνουν αστέρια της μπάλα, ελάτε στα φροντιστήριά μας, φορμακάω σολιντάρια, αλληλέγγυα εκπαίδευση, για να γίνετε επιστήμονες και ικανοί επαγγελματίε. Αυτό <laughs> από τη Βραζιλία και μία τελευταία να σας δείξω, η οποία δείχνει τη σκληρότητα του ανταγωνισμού και των εξετάσεων, όπως τη βιώνουν τα παιδιά στη μακρινή χιλή. Από εκεί είναι η διαφήμιση αυτή το πρεουνιβερσιτάριο Πέτρο Ντεβαλντίβια. Πέτρο Ντεβαλντίβια ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της Χιλής. Αυτό είναι το όνομα του φροντιστηρίου. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Πιεσου είναι το εξεταστικό σύστημα, είναι οι εισαγωγικέ εξετάσει, να λέμε αμπιτούρα α πούμε. Ε, μια ερωτική απογοήτευση τον έστειλε στο φροντιστήριο, αυτό διακρίθηκε, αναμετρήθηκε με το σύστημα των εξετάσεων, πέρασε, ξανακέρδισε λοιπόν. Έτσι λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτέ είναι πολύ χρήσιμε πάντοτε έτσι, για να ανταλλάσσουμε και ιδέε και πολύ περισσότερο να ανταλλάσσουμε και μεθοδολογίες γι' αυτό ακριβώς και ένα από τα ζητούμενα της σημερινής μας συνάντησης θα είναι η δημιουργία μιας μόνιμης επιτροπής για να μπορέσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε σε ένα μελλοντικό μας συνέδριο αυτά τα οποία ο καθένας μας με διαφορετικό τρόπο κάνει αλλά μπορούν να είναι χρήσιμα σε εμά και στα μέλη των ενώσεων που εκπροσωπούμε. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θέλω να παρακαλέσω τον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Καμπίρ Κασάμ, Vice President of the National Tutoring Association, να έρθει εδώ στο βήμα για να κάνουμε λοιπόν την ομιλία του.